Είδατε και εσείς το βίντεο από την Κρήτη, σαν τα παλιά καλά γλέντια του Πασόκ δεν έχει όμως, κύριε Τσουμάκα, έτσι. Έτσι δεν είναι. Ήταν άλλη εποχή. Εντάξει, ναι. Υπήρχε μια μικρομεσαία ευημερία και άλλα επιτεύγματα και μετά ακολούθησε η κρίση. Μπορεί η χώρα όμως ξανά να ανακάμψει. Μόνο που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και να γυρίσει η χώρα στην οικονομία, γιατί όλα αυτά, αυτή η ευημερία που υπήρχε βασιζόταν στην αύξηση του εθνικού πλούτου. Η χώρα έφτασε το 2009 να είναι 23η χώρα στον κόσμο από τις πιο πλούσιες χώρες, στις πρώτες 23 χώρες του κόσμου, το 9. Ναι. Και αυτό το επίτευγμα χρειάστηκε 30 χρόνια. Λοιπόν, και ύστερα από ορισμένα, από μια τριετία με την πολιτική που άσκησε το Πασόκ μετά το 2010, που έβαλε τη χώρα στο δούνο του και στα μνημόνια και η χώρα πήγε στον πάτο, η χώρα βρέθηκε 50 θέσεις πίσω από άλλη ηγεσία του ίδιου κόμματος. 50 θέσεις λίγο πίσω, και είναι τώρα, ναι, 73 θέσεις στο χώρο της παγκόσμιας κατάταξης. Πούμε, κύριε, και ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα μεγάλη βλάβη. Θα σας οικονομική βάλω σε και λίγο. Θα έπρεπε να σιωπούν. Ναι. Γιατί η χώρα χρειάζεται τώρα τουλάχιστον 3-5 αιτίες, ναι, διότι η απώλεια του εθνικού πλούτου ήταν στο 30% από το 2010 μέχρι το 2015. Αυτή, για να ανακτήσει η χώρα αυτό το πλούτο που έχασε, θέλει 3-5 αιτίες μέσα στο νερό. Δεν γίνεται έτσι η ανάκτηση του πλούτου. Θέλει δουλειά, θέλει παραγωγή, θέλει επιχειρήσεις, θέλει προϊόντα, θέλει εργασίες. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα είστε αρκετή ώρα μαζί μας απόψε. Να είστε καλά. Μήπως θυμάστε τι έγινε σαν σήμερα το 10. Όχι. Και εμείς το βρήκαμε γιατί είναι η δουλειά μας. Σαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Γιώργος Παπανδρέου, για αν το έχουμε έτοιμο να το θυμίσουμε, μια και το ξεκίνησε με αυτό ο κύριος Τζουμάκας. Λοιπόν, σαν σήμερα ανακοίνωνε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου τα δεύτερα σκληρά μέτρα του μνημονίου. Και ακούστε κάτι που συνδέεται απολύτως, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, με την εισαγωγή που κάνατε με το καλησπέρα εδώ. Καλύτερη πάσα. Η καλύτερη πάσα. Χωρίς να ξέρετε καν τι έχουμε. Λοιπόν, να θυμηθούμε και αξίζει τον κόπο και στο πλαίσιο αυτού που δείξατε, πώς τοποθετήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου πολιτικά, πριν δώσει το λόγο στον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να ανακοινώσει τα μέτρα. Επικριτές ή και ακόμα και καλοπροαίρετοι φίλοι μου λένε, θα έχεις πολιτικό κόστος. Το Πασόκ απαρνιέται τις πολιτικές του. Θα μείνεις μόνο μια θητεία. Και απαντώ. Το Πασόκ έχει πάντα στην κόκκινη γραμμή της το συμφέρον της πατρίδας. Και τίποτε άλλο. Προσωπικά έχω πει και το ξαναλέω, δεν έχω ποτέ ζητήσει να έρθω στην εξουσία για την εξουσία, αλλά μόνο για προσφορά. Δεν με ενδιαφέρουν οι θητείες. Με ενδιαφέρει όταν παραδώσω τη σκυτάλη να έχω κάνει το σωστό και να παραδώσουμε μαζί μια διαφορετική, πολύ καλύτερη Ελλάδα. Και γι' αυτό θα πάρω όποια απόφαση χρειαστεί. Στο τέλος της θητείας μου η Ελλάδα δεν θα είναι χρεοκοπημένη. Θα είναι αναγεννημένη. Μην πας εμένα. Αυτή ήταν η εισαγωγική τοποθέτηση, κύριε Τζουμάκη. Εκτός τόπου και χρόνου. 4 μήνες πριν, ναι, φέρουν το πρώτο μνημόνιο, έκανα μια συνάντηση μαζί τους και τους είπα, μην το κάνετε, θα καταστρέψετε τη χώρα, το Πασόκ και τους εαυτούς σας. Και τι μου είπαν, θα μας βγει. Ναι. Ενώ ήταν σαφές ότι αυτό το πρόγραμμα θα έφερνε μεγάλη οικονομική και κοινωνική διάλυση. Αλλά είχαν ήδη κάνει συμφωνίες με τον Ντομινίκ Στροσκάν. Για να μπει η χώρα στο δούνο του. Εσείς, κύριε Τσουμάκα, τι ερμηνεία, τι εξήγηση δίνετε, γιατί αρνείτε το debate, λέτε, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτό καθεστώ το debate, είναι η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα, ο γιος του Μητσοτάκη έχει λάβει μέρος σε κυβερνήσεις που στήριξαν την ένταξη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και που έχουν ως στρατηγική ότι προηγούνται τα δημόσια οικονομικά στην οικονομία, είναι νεοφιλελεύθερη στρατηγική του όλων των δεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, και ότι προέχει η δημοσιονομική σταθερότητα και θα δούμε τι θα γίνει η ανάπτυξη.
Είναι δηλαδή μια δεξιά στρατηγική, μια συντηρητική στρατηγική που φέρνει ορισμένες δυνάμεις να συγκεντρώσουν πολύ μεγάλο πλούτο, ένα 20%, mm-hmm. και την πλειοψηφία των λαών, το 80% και πλέον, να περάσουν σε υποτίμηση και σε φτωχοποίηση. Είναι γνωστό αυτό το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν δεν θέλει να γίνει, να φανεί ως βάση για μια συζήτηση, και οπότε αρχίζει η κοκοραμαχία. Τι είπε τάδε, τι έκανε τάδε, θα πάω εδώ, δεν είπα εκεί. Δηλαδή κάτω της πολιτικής. Ναι. Και όχι επί της ουσίας ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια πολιτική των δεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, και η οποία απέτυχε. Και ο Ντάισεμπλουμ, που ήταν σύμμαχος έτσι, από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ολλανδίας, είπε για τις τράπεζες το κάνουμε. Τι να πει ο γιος του Μητσοτάκη, αφού αυτό το πρόγραμμα το είχε ο πατέρας το 90. Νεοφιλελεύθερη πολιτική. Έχεις λεφτά, αγοράζεις παιδεία. Έχεις λεφτά, αγοράζεις υγεία. Έχεις λεφτά, αγοράζεις κοινωνική ασφάλιση. Θέλει ιδιωτική κοινωνική ασφάλιση. Θέλει την εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε μια βάση ότι η εργασία σημαίνει 45 ώρες εργασία. Μετά το κατέβασαν στις 15 ώρες να είναι σχετικά αποδεκτή η εργασία. Και τώρα έφτασαν στο σημείο ότι και μία ώρα την ημέρα είναι εργασία. Και τρεις ώρες τη βδομάδα είναι εργασία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 850.000 άνθρωποι είναι σε αυτές τις συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι το μοτίβο όλων των δεξιών ευρωπαϊκών κομμάτων. Και αυτά δεν θέλουν να γίνουν συζητήσεις, όπως ας πούμε θέλει να μειώσει τις περαιτέρω τις συντάξεις, γνωστά πράγματα, όπου ακόμα και για τα δώρα έφτασε να λέει, εννοώντας βέβαια κάτι διαφορετικό, εγώ θα το δεχτώ, ναι, ότι θα σας κάνουμε εμείς τόσο πλούσιους που δεν θα χρειάζεστε. Δεν θα χρειάζεστε. Ποιος θα διαδίνει για ανέκδοτα αυτά, τα έλεγαν και παλιά. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι σαφείς τοποθετημένοι, αλλά ας κάνουμε και κάτι έτσι το οποίο θα είναι όχι πολιτικό, μπας και πάρουμε την πλειοψηφία, γιατί ο κόσμος είναι πια σε μεγάλη δυσκολία, είναι προβληματισμένος, 9 χρόνια κρίση, υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα πέρα, υπάρχουν αλήθεια πάρα πολλές δυσκολίες και εισοδηματικές, και σου λέει όλος, και τι θα γίνει τώρα, να και με τον Αλέξη Τσίπρα δεν τα έλυσε όλα τα θέματα. Δεν έχουν αίσθηση ότι η ζημιά που έγινε έχει τόσο βάθος. Όταν χάνει η χώρα το 30% ναι, του εθνικού της πλούτου, όταν το 40% το πήγαν κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι πρωτοφανές. Όταν έχασαν σε εμπορικές αξίες η χώρα ένα 3 εκατομμύρια. Θα τα λύσει όλο εξισύπρος σε μια τετραετία. Δηλαδή είναι φοβεροί τύποι. Δεν έχουν όριο. Και ο τίτλος που θα έπρεπε να έχουν τα δύο κόμματα αυτά που έβαλαν τη χώρα στο δούνο του και στα μνημόνια θα είναι πλυντήριο ΑΕ. Κακώς λέγονται τα κόμματα των τίτλων που έχουν. Θέλουν να ξεπλύνουν αυτό που κάνανε με πολιτικολογία, ναι, με χαμηλή βάση συζήτησης και όχι επί της ουσίας των πραγμάτων. Ποιο ήταν το ακαθάριστο χώριο πρώτη τη χώρα, ποιο ήταν ο πλούτος τη χώρα, ποιε ήταν οι θέσεις εργασίας, ποια ήταν τα εισοδήματα, πού έχουμε πάει τώρα. Και τώρα ζητάνε και τα ρέστα. Δηλαδή αυτό δεν έχει. Αλλά δεν είναι, ναι, μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γερμανία σε συζητήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία. Δείτε τι γίνεται εκεί. Γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα ουσίας που δεν θέλουν να συζητηθούν. Πρώτο θέμα και στην Ελλάδα είναι χαμηλές οι αμοιβές. Και είναι πάρα πολύ ακριβή ζωή και στην Ελλάδα. Γι' αυτό έγιναν τα κίτρινα γυλάκια στη Γαλλία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα καρτέλ που κάνουν εναρμόνιση τιμών και σου λέει αυτές είναι οι τιμές. Δες όμως τα εισοδήματά μας, κύριε. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, τον ντάμπινγκ. Όπου τώρα, παίρνουμε, προϊόντα, ναι, παίρνουμε προϊόντα από τρίτες χώρες που είναι από συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ούτε καν με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Παιδική εργασία, χαμηλές αμοιβές. Πάρα σχεδόν 2-8 ώρα την ημέρα, ήλιο με ήλιο που λέγανε παλιά στο χωριό μου. Mm. Λοιπόν, αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Θέλω να τις κάνουν σε όλα τα Βαλκάνια. Δεν θέλω τυχαία το Βέμπερ εδώ ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι γνωστή η ομάδα αυτή το τι θέλει. Το σκληρού πυρήνα είναι. Ναι, δεν θέλουν λοιπόν τέτοια συζήτηση. Σόιμπλε, ναι. Θέλουν ένα σόου. Και όλα τα άλλα συναφή που βλέπουμε κάθε μέρα που είναι παραπολιτική, ναι, είναι κατάπτωση της πολιτικής, είναι παρακλή. Είναι μπροστά όμως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι, βεβαίως, διότι η συζήτηση... Αν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι, να, ναι, το κρατήσουμε αυτό, διότι, εντάξει, δεν μας έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι επαληθεύονται. Σε αναμετρήσεις υπήρχε, ναι, τέτοιες δημοσκοπήσεις. Ναι. Υπάρχει όμως δυσαρέσκεια. Ναι. Και θεωρώ ότι τα μέτρα που συζητούνται να ανακοινωθούν θα δώσουν μια ανακούφιση. Δεν είναι όμως αυτά μέτρα που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα. Λύση στο πρόβλημα θα δέσει όταν η χώρα με αυτή την επιτυχία που είχε, που βγήκε από το μνημόνιο
και κλείνει ένα κύκλο στα δημόσια οικονομικά, να γυρίσει την οικονομία. Να αρχίσουμε λοιπόν από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Επιχειρήσεις, προϊόντα, θέσεις εργασίας, εξαγωγές, εισοδήματα. Εκεί λοιπόν που θα πάει τώρα η χώρα, γιατί έχει 10 χρόνια να πάει εκεί. 10 χρόνια τώρα την είχαν στον ζυγό δημόσια οικονομικά, έλλειμμα χρέους πληθωρισμός, δημόσια οικονομικά, έλλειμμα χρέους πληθωρισμός. Αυτή είναι η γνωστή πολιτική της δεξιάς από το 80. Δεν είναι τωρινή. Σε όλες τις χώρες και παλιά ήταν και στην Αμερική, μετά άλλαξε ηγεσία. Ξανά ήρθε τώρα μια νέα ηγεσία όπου λέει: σας ανοίγω ένα ψυχρό πόλεμο οικονομικό για 10 χρόνια. Όπου πρώτον κάνω εμπορικό πόλεμο και σας αποκλείω τα προϊόντα. Και κάνω προστατευτισμό. Η δεξιά που είναι κατά του προστατευτισμού, έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει: πάρτε 12 δις οι μέσα πολιτείες. Έτσι. Προστατευτισμός. Που ήταν αδιανόητο. Εάν το κάναμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζαν τις επιθέσεις. Α, είστε κρυφοκομμουνιστές και αριστεροί. Και τι είναι αυτά που θέλετε. Και δεν είναι αυτός ο ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός αμέσως. Και όταν έρθει η ώρα και η ευκαιρία, γύρισμα. Να σας πάω πιο αλλιώς. Να θυμηθούμε λοιπόν τη δεξιά μέχρι το 80 που κρατικοποιούσε ό,τι έβρισκε μπροστά της. Τράπεζες, διελιστήρια, επιχειρήσεις, εταιρείες. Λοιπόν και τώρα λέει. Δεν είναι πια το μοντέλο της αυτό. Και το Πασόκ έκανε πολλά. Αποκρατικοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι η γενική τάση. Πώς άλλαξαν έτσι. Το ότι είχαν αρχές. Αυτό το χορό των αποκρατικοποιήσεων το συνέχισε το Πασόκ. Και ναι, μάλιστα είχε και κοινωνικό αίρισμα. Αλλά είχαμε και δεν είναι και κακό. Είχαμε σταματήσει κάπου. Που λέει ότι στρατηγική σημασία επιχειρήσει και αξία δεν ιδιωτικοποιούνται. Ήρθε η Λέλαπα λοιπόν και πέταξε ποιον. Τον ΟΤΕ και τον έδωσε σε μια δημόσια επιχείρηση της Γερμανίας. Η Deutsche Telekom είναι η δημόσια επιχείρηση. Και έφτιαξε τον ΟΤΕ ιδιωτική επιχείρηση. Ναι. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Και τώρα θέλει ο Μητσοτάκης να πάρει εκλογές. Είναι ανίκανο. Δεν θα τις πάρει, λέτε εσείς. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή, τι να πω. Απευθύνω κι εγώ από αυτή τη συζήτηση ένα προβληματισμό σε κάθε Έλληνα να σκεφτεί ότι θέλουμε να κάνουμε μια σημαντική διαδρομή από εδώ και πέρα. Να ανέβουμε την ανηφόρα. Δεν έχει εδώ ίσχυμα. Φτιάξανε ένα λάκκο. Ναι. Λοιπόν, έφτασε η χώρα σε ένα επίπεδο τώρα. Θέλει σταθερότητα. Αυτοί θέλουν αστάθεια. Να το καταλάβει το εκλογικό σώμα. Θέλουν αστάθεια. Γιατί στην αναμπομπούλα θέλουν αυτό τη στρατηγική τα που λένε για να δικαιώσουν αυτό που κάνανε. Όσο ζουν, αυτό θα λένε. Σώσαμε τη χώρα, να δικαιώσουμε τους εαυτούς μας. Και για όλα αυτά η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, το άνεκδοτο. Το είπατε κι εσείς όμως, ωστόσο. Όχι, δεν υπάρχουν ευθύνες. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Και δεν είναι καλά κυρίως από την επιβάρυνση της φορολογίας. Δεν νομίζω ότι είναι ένα προηγούμενη. Αυτό. Δεν λέω ότι είναι το μοναδικό. Δεν υπάρχει κύκλος οικονομίας. Ναι. Η φορολογία είναι αποτέλεσμα. Όταν δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε τώρα. Έκλεισαν 300.000 επιχείρησεις. Ναι. Και μιλάνε. Τώρα είμαστε, δεν ήρθα χθεσινή. Πόσο καιρό θέλουν να ξαναγίνουν 300.000 επιχειρήσεις. Ούτε να το διανοηθούμε. 300 χρόνια. Λοιπόν, με βάση αυτό λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει εργασία. Εγώ σας το λέω που είμαστε στον επαγγελματικό χώρο της δικηγορίας. Και το δικηγορικό επάγγελμα είναι σε προλεταριοποίηση. Ναι. Δεν υπάρχουν εργασίες. Γιατί δεν υπάρχει οικονομία. Οπότε έρχεται και η φορολογία και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους. Ότι το ίδιο ισχύει αυτό και για άλλα επαγγέλματα. Ναι, γι' αυτό λέω κύριε Τσουμάκα, αυτό που κι εσείς είπατε στην αρχή της κουβέντας μας. Ότι ο κόσμος έχει μια και απογοήτευση, να πούμε. Έχει απογοήτευση και δεν έχει μπει στην ουσία των πραγμάτων. Ο Τσίπρας σου λέει είναι 4-5 χρόνια. Ναι, ναι. Θα μου πεις, ήμασταν στο μνημόνιο μέχρι τον Αύγουστο και βγήκαμε τον Αύγουστο. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό όμως αθρίζεται, κάθεται αυτή η. Είναι ένα θέμα το μνημόνιο. Ναι. Για παράδειγμα, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες περιμένανε ότι θα μειωθεί ο έμφυα. Μπορεί να μειωθεί σε έναν βαθμό. Αλλά όμως. Όταν δεν λειτουργεί ο συνολικός παραγωγικός κύκλος, αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα και μετά δεν μπορούν να το βγάλουν πέρα φορολογικά. Δηλαδή αυτή η φασαρία που γίνεται για τη φορολογία είναι αποτέλεσμα, δεν είναι το αίτιο. Και πρέπει να πάμε στο αίτιο, χρειαζόμαστε οικονομικό κύκλο. Για παράδειγμα, κανείς δεν μιλούσε όταν ήταν 30 δις η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Εάν οι κυβερνήσεις από την εποχή του Ανδρέα Παδρέου. Ναι. Και του Κώστα Μητσοτάκη μετά και του Κώστα Σιμίτη και του Καραμαλή μαζεύαν τουλάχιστον το 1/3 των φόρων, η χώρα δεν θα έχει ούτε έλλειμμα ούτε χρέος. Είχε ξεσαλώσει η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Όταν ήμουν υπουργός εργασίας, χρωστούσαν στο ΙΚΑ οι επιχειρήσεις τα ασφάλιστρα 100 δις το παγκάρι. Και τι λέγανε,
Το θέλουμε για να έχουμε συσσόρευση, για να κάνουμε επενδύσεις. Ποιο? Από τα ασφάλιστρα. Υπήρχε λοιπόν μια χαλάρωση έως ασυδοσία. Και ανοχή από την πολιτεία όμως. Από την κυβερνήση. Ποια από πολιτεία? Να λέμε στα ίσα τα πράγματα. Στα ίσα, από τις κυβερνήσεις. Η φοροδιαφυγή ήταν μια ανοχή καθαρή, πεντακάθαρη. Γιατί λέγανε δεν πάει καλά επιχειρηματική τάξη. Για να κάνει επενδύσεις η επιχειρηματική τάξη όμως έπαιρνε τα χρήματα και τα έβγαζε στο εξωτερικό. Αν δείτε τα κοινοτικά προγράμματα και πάτε να δείτε τους σκελετούς που υπάρχουν στις βιομηχανικές περιοχές της ΒΙΠΕ από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Χανιά και μέχρι τη Σπάρτη και μέχρι την Κέρκυρα, θα δείτε εκεί πώς έγινε η διασπάθηση του δημόσιου πλούτου με αποτέλεσμα. Ενώ είχαμε ένα συγκεκριμένο πλούτο γύρω στα 6,5-3 εκατομμύρια ευρώ τα 25 χρόνια της μικρομεσαίας ευημερίας που δείχνεται στην αρχή για τα Χανιά, λοιπόν, πώς μοιράστηκε αυτός ο πλούτος, κυρία Κρεβοπούλου? Καταρχάς, το 20% των εχόντων και κατεχόντων πήρε τα 4-3. 4-3 εκατομμύρια ευρώ. Πότε, κύριε Τσουμακά? Αυτή την τελευταία 25 ετία. Βέβαια. Και εμείς το 80% ελάβαμε τα 2,5-3. Mm. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Ενώ πήραν και τον πλούτο, λένε, να, ποιοι φταίνε. Άρπαξαν τον πλούτο, 4-3. Λοιπόν, έχουν καταλάβει τα κανάλια, διότι αγόρασαν άδειες και μας λένε, να οι φταίχτες. Ενώ οι ίδιοι είναι η πρώτη επιχειρηματική μας τάξη που έπρεπε να κάνει την αυτοκριτική της. Δεν επενδύει, έχει τα χρήματα στο εξωτερικό και μιλάει συνέχεια τη φορολογία, την απέφευγε. 30 χρόνια, 30 δις το χρόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια στοιχειώδης, τι να πω, ευθύνη. Και τώρα λένε ότι θα μας σώσει. Ποιος? Ο γιος του Μητσοτάκη. Έλεος. Ναι, αλλά... Και ο γιος του Παπανδρέου. Έλεος. Όμως. Α, με πήγατε πριν σας πάω σε αυτό που θέλω να σας πάω. Διότι βλέπουμε το Πασόκ. Το Πασόκ εγώ θα το πω, και ας λέγεται Κινάλ, και ας ήταν Ελιά, και ας ήταν... αν είναι Πασόκ καταρχάς. Πριν, εγώ δεν το ξέχασα αυτό που είπατε όταν δείξαμε το Γιώργο Παπανδρέου πριν 9 χρόνια σαν σήμερα να κάνει την εισαγωγική ομιλία για τα νέα σκληρά μέτρα του πρώτου μνημονίου, να λέει ότι θα παραδώσω μια χώρα που θα είναι αναγεννημένη, όχι απλώς δεν θα είναι χρεοκοπημένη. Ναι. Τώρα, επειδή έχουμε σε τη μεγάλη διεύρυνση της Προοδευτικής Συμμαχίας, εσείς, για σας μάλλον έγινε θόρυβος γύρω από το όνομά σας λίγο πριν από το Πάσχα, όταν κάνατε εκείνη την πολύ δυναμική, είναι αλήθεια, ομιλία στην μεγάλη εκδήλωση πέραν των προσδοκιών όλων. Έτσι, στο, Γαλάτσι. Στο Γαλάτσι, όπου έγινε το μανιφέστο, ας το πούμε, και η πρώτη εκδήλωση της Προοδευτικής Συμμαχίας. Εκεί υπόθηκαν διάφορα γύρω από εσάς. Οι μισοί χειροκροτούσαν, οι μισοί σας έβριζαν και έλεγαν, μα τι μας λέει ο Τσουμάκας. Ο Τσουμάκας που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, υπουργός του Πασόκ δεν ήταν. Υπουργός του Πασόκ δεν ήταν, αυτό σας λένε. Φυσικά. Και είναι γνωστή η στάση μου και εσωκομματικά, που ήμουν πάντα στον χώρο της κριτικής, και δημόσια. Σε πολύ σημαντικές περιόδους. Αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, δεν τα παρακολουθούσε. Είπατε κάτι πριν. Είναι οπαδοί. Ξέρετε, έχουμε οπαδούς. Ναι. Δεν θυμούνται τίποτα. Ναι. Έχουν πάθει αμνησία. Πείτε μου λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε. Κοιτάξτε, για παράδειγμα. Πριν, ότι για παράδειγμα, είπατε το 1985. Τους είπατε. Όχι. Σας πάω λίγο αλλού, αλλά ναι, για να τρέξει και η κουβέντα. Μου είπατε πριν, όταν βλέπαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, ότι τους είπατε, παιδιά, τι πάτε να κάνετε ήταν εδώ. Ήταν αδιανόητα, να σας πω. Θα καταστρέψετε τη χώρα και θα καταστραφείτε κι εσείς. Αυτή την πολιτική την κάναμε το 1985-87. Μας κάλεσε ο Αντρέας Παπανδρέου και μας λέει, μετά τις εκλογές που πήραμε με το σύνθημα «Εμπρός για καλύτερες μέρες». Και τώρα θα μπούμε σε δεξιά πολιτική. Θα αφήσουμε την οικονομία που είναι η προοδευτική όψη της πολιτικής, επιχειρήσεις, προϊόντα, θέσεις εργασίας, εξαγωγές, εισοδήματα, και θα πάμε στη δεξιά όψη της πολιτικής, έλλειμμα χρέους πληθωρισμός. Μου ζητάνε να μπούμε στο δούνο του. Το 85. Και είπε, εμείς όχι ζώντες. Μου ζητάνε να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις. Εμείς όχι ζώντες. Θα υποτιμήσουμε την δραχμή. Θα αποτύχει αυτή η πολιτική. Θα φέρει ύφεση και ανεργία. Αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Δεν είπε, θα σώσω τη χώρα και θα παραδώσω την αναγέννηση στη χώρα. Ναι. Λοιπόν, ήταν γνωστά σε όλους μας αυτά. Απέτυχε η πολιτική. Είπατε, είναι συμφωνημένα ήταν. Απέτυχε αυτή η πολιτική. Απολύτως. Και έκλεισε ο κύκλος της. Ναι. Ξανά την επανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 1995, 10 χρόνια μετά, στο δεύτερο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας. Υπουργός Εργασίας τότε ήταν και ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, Υπουργός Εργασίας του Λουξεμβούργου. Έρχεται μια εισήγηση στο δεύτερο Συμβούλιο που συμμετείχα, εκ μέρους των ενώσεων των βιομηχάνων των 15 κρατών,
και των ενώσεων των ελληνικών βιομηχανιών, που έλεγε ότι έχει πέσει το μέσο ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων, δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν μπορούμε να αναλάβουμε στο κόστος, δεν θα κάνουμε επενδύσεις και θα το αναλάβουν οι δυνάμεις της εργασίας να φορτωθούν το ότι έχει πέσει το μέσο ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων. Γιατί δεν θέλουν να κάνουν νέες τεχνολογίες, δεν θέλουν να βρουν νέα προϊόντα, δεν θέλουν να βρουν νέες αγορές. 95 τώρα. Άραχτη, ναι. Ναι. Λοιπόν, και τι προτείναν. Και να μειωθούν τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι επιχειρηματίες καταρχήν στο 1 τρίτο και μετά στο μισό. Πάντα το ζητάνε αυτό. Να μην πληρώνουν ασφάλιστρα, οι εργαζόμενοι θα πάρουν σύνταξη από το πουθενά. Φοβερή τύπη. Κέρδος, κέρδος, κέρδος. Αυτό δεν είναι κέρδος, είναι κερδοσκοπία. Δεύτερο. Ζητούσαν να μειωθούν οι συντάξεις καταρχήν στο 1 τρίτο και μετά στο μισό. Τρίτον, το 95. Το 95 σε συμβούλια υπουργών. Yes. Ξέραμε τι ετοιμάζουν. Mm. Και ετοιμάζουν σε δύο επίπεδα. Πρώτον, να υποτιμήσουν μια στενά. Θα σας πω μετά και μερικά άλλα πράγματα. Να μειωθούν οι μισθοί καταρχήν στο 1 τρίτο και μετά στο μισό. Βέβαια, το τι έγινε στα συμβούλια αυτά δεν σας περιγράφω. Μόνο χειροδικίες που δεν υπήρχαν. Mm. Και τα πήραν πίσω. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο κύκλο. Το 96 έρχεται βεβαίως. Παρακαλώ. Το 96 πια έχουμε κυβέρνηση με τη. Ναι, αλλά ναι. Δεν αλλάζει. Όλα αυτά ναι, όμως πήγανε πίσω για μια περίοδο ναι, ναι. Και τα επανέφεραν ναι, πάλι ναι. Ως θέματα γιατί σχετιζόταν πια με την ένταξη του ευρώ. Τότε υπήρχε μια συμφωνία να ανατιμηθεί τεχνητά το Μάρκο, το οποίο και έγινε. Συμφωνία και των 15 όμως. Να ανατιμηθεί τεχνητά το Φράγκο. Το οποίο και έγινε για να αποκτηθεί η σκληρή βάση του ευρώ και με αυτή την έννοια ανατιμήθηκαν και όλες οι άλλες χώρες. Με συμφωνία όμως. Γιατί λένε τώρα ότι μαγειρέψανε, κάνανε. Ο κόσμος το τι λέει. Δεν περιγράφεται. Πρέπει να γίνουν ουσιώδεις συζητήσεις. Και μάλιστα σε όλους αυτούς που λάβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι πέρα βρέχει κουβέντες. Γιατί ήταν δύο τα στρατόπεδα πάντα. Το ένα στρατόπεδο της οικονομίας που μας έλεγαν σε συμβουλία. Τα οποία τα δοκίμασαν περισσότερο μετά στο αγροτική ανάπτυξη που έχει επιχειρήσεις και προϊόντα. Η οικονομία. Είναι δική σας υπόθεση. Αν μπορείτε, φτιάξτε η οικονομία σας. Τα δημόσια οικονομικά είναι μαζί για το ευρώ. Και τότε άρχισε η σύγκρουση ποιες χώρες θα υποτιμηθούν. Ένα. Και δεύτερον, ποιες δυνάμεις στο χώρο της επιχειρηματικότητας από την εργασία θα υποτιμηθούν. Δύο. Δηλαδή να πάμε ότι από 45 ώρες τη βδομάδα και οι 13 ώρες τη βδομάδα είναι εργασία και η μία ώρα τη βδομάδα είναι εργασία. Ήταν σχέδιο του νεοφιλελεύθερου προγράμματος. Κάθε στέλεχος που ήταν ή υπουργός ή έχει δουλέψει στα συμβούλια στις Βρυξέλλες. Τα ήξερε όλα αυτά. Δεν μπορεί να παραστήσει ότι δεν τα ήξερε. Ήταν η λογική πλέον ότι πλέον θα δοκιμάσουμε αυτά τα μέτρα. Και θα δούμε. Γιατί ήρθε όμως. Δεν ήρθε γιατί η Ελλάδα είχε έλλειμμα και χρέος που λένε. Παρέλαβα έλλειμμα και χρέος στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά είναι ανέκδοτα. Γιατί πρόκειψε η διεθνής κρίση. Όπου έκοψαν πάρα πολλά χρήματα. Μετά την κρίση του 8, κάλεσε ο Ομπάμα το πρώτο συμβούλιο του το γκρουπ των 20 στο Λονδίνο. Και λέει: για να δούμε τα αιτία της κρίσης. Τι παράγει η ανθρωπότητα, τι πλούτο έχει η ανθρωπότητα κάθε χρόνο. Υπηρεσίες και προϊόντα που αποτιμώνται γύρω στα 75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο πλούτος της γης. 75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Για να δούμε πόσο χρήμα έκοψαν οι τράπεζες και οι χρηματιστές. 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. 20 φορές πάνω από τον πλούτο της γης. Πόσα έχασαν το πρώτο τρίμηνο του 2008. 350 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τους έφτυγε το ελληνικό χρέος 220 δις. Μα είναι απατεώνες. Ή ηλίθιοι ή απατεώνες. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή η Deutsche Bank που ήταν ένα μέρος από το μεγάλο παιχνίδι του χαρτιού χωρίς αξία έχει ενεργητικό 17 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή. Και έχει χαρτί, παλιό χαρτό, στο σιρτάρι 50 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και σηκώνουν τη σημαία κάθε μέρα η Ελλάδα που κατέστρεψε την Ευρώπη και ναι. Το ευρώ. Αυτά είναι δηλαδή απάτη ολκής. Και σηκώσαν όλο αυτό τον κουρνιαυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, να υποτιμήσουν χώρες, να υποτιμήσουν οικονομίες, να υποτιμήσουν αξίες, να υποτιμήσουν τη θέση εργασίας, να πάμε δηλαδή σε μια κινεζοποίηση, σε αυτό το ντάμπινγκ που μέχρι και ο Τραμπ σηκώσε εδώ και λέει όχι στο ντάμπινγκ, αλλά μέχρι εκεί. Και βάζει δασμούς τώρα, σπάει μια μεγάλη επιτυχία που είχε η ανθρωπότητα με τις πολυμερείς συμφωνίες και πάει σε διμερείς και αρχίζει. Πρώτα επίθεση στην Κίνα. Δεύτερο, επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο, τώρα κάνει επίθεση στις χώρες που έχουν σχέση με το πετρέλαιο. Όπως αυτό που κάνει τώρα στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μία σύγκρουση, σε ένα ψυχρό πόλεμο, κυρία Κρυβοπούλου, για τα επόμενα 10 χρόνια και στο εμπόριο
και στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, πεντακάθαρο αυτό, και σε άλλες όψεις της οικονομίας και της εργασίας. Και εδώ έχει σημασία ποιες δυνάμεις θα κυριαρχήσουν στην Ευρώπη, οι δυνάμεις της δεξιάς που φέρουν αυτή την καταστροφή, ή οι προοδευτικές δυνάμεις. Δεύτερον, ποιος θα αποφασίσει στην Ευρώπη. Είδατε, δύο μέρες δεν βγάζαν μια απόφαση τι θα γίνει στη Βενεζουέλα. Δηλαδή, που είναι θέμα δημοκρατίας. Θα το συζητήσουμε. Άρα, λοιπόν, το πρώτο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα είναι ποιος αποφασίζει. Δεν μπορεί η γερμανική δεξιά να αποφασίζει τι θα γίνει στην Ευρώπη. Τέλος. Έβλαψε με την πολιτική της. 9 χρόνια. Και το έχουν παραδεχτεί εσωτερικά. Και δεν την φτάσανε. Ένας-ένας φεύγει. Ιτώνται και φεύγουν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η πολιτική ένωση και να συγκροτήσει η δημοκρατική ηγεσία. Δεν έχει δημοκρατική ηγεσία η Ένωση. Και δεύτερο μετά, να υπάρχει και αυτό το ανάχωμα. Επειδή σηκώνει κεφάλι ακροδεξιά. Άλλοι αυτοί. Αυτό είναι απότοκο της κατάστασης που περιγράψατε. Όσο πιο αμόρφωτος, έτσι, και όσο λιγότερο έχεις πέντε αρχές, τόσο πιο φασίστας γίνεσαι. Άμα δεις τι είναι οι φασίστες, φεδρά πρόσωπα, αμόρφωτοι και τυποτόφρονη σε επίπεδο στοιχειωδών αρχών. Ναι, αλλά βλέπω ταυτοχρόνως και κάτι άλλο, κύριε Τσουμάκα. Μια νομιμοποίηση της ακροδεξιάς αντίληψης, ρητορικής. Φυσικά, και όχι το μόνο σε πολιτικό κόμματα. Και όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Το είδαμε και στην Ελλάδα, σε κοινωνικό που είναι χειρότερο. Φυσικά, γιατί έχει περισσότερο βάθος. Ένα μέρος επιχειρηματικής τάξης του στέλνει ως λόγοι εναντίον των εργαζόμενων και εναντίον των δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, οι πολίτες και των κατακτήσεών τους. Αυτά είναι γνωστά και από την προηγούμενη περίοδο που είχαν επικρατήσει οι Ναζί και είχαν καταστρέψει την ανθρωπότητα. Λοιπόν, έχουν συγκεκριμένο σκοπό αυτοί. Άρα το αντίπαλο δέος απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται. Το θέμα δεν είναι απέναντι. Το θέμα είναι η μεγάλη πλειοψηφία να απομονώσει αυτούς. Δεν θα είμαστε τους φτιάξουμε απέναντι. Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία. Θα τους απομονώσουμε. Έχει πολιτική έκφραση. Μέσα από ποιες πολιτικές εκφράσεις. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ στην Ελλάδα στιγμή είναι πια η προοδευτική συμμαχία. Ναι. Έτσι, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτή η προοδευτική συμμαχία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο εδώ. Το ίδιο πρέπει να γίνει στην Ιταλία που για μένα είναι σοβαρό το θέμα. Με την υπόθεση Σαλβίνη, όπου ένα μέρος, επειδή έχει και παράδοση στο φασισμό η Ιταλία, μην ξεχνιόμαστε, με τον Μουσολίνη, ένα μέρος στρέφει προς το φασισμό και αυτό μεταδίδεται και σε ορισμένες βαλκανικές χώρες. Υπάρχουν ήδη δείγματα στα Δυτικά Βαλκάνια για νεοφασιστικά και ακροδεξιά κόμματα. Λοιπόν, και είδαμε και το Vox στην Ισπανία. Εμφανίστηκε στην Ισπανία ένα μέρος από την δεξιά, αυτό, την παραδοσιακή. Ναι. Τρέχει τρίτο κόμμα η άκρα δεξιά στη Γερμανία. Ποια είναι αυτή τα παιδιά? Επειδή παλιά είχα ασχοληθεί με τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Το 80, μόνο το 5% των παιδιών της εργατική τάξη Γερμανίας είχε δικαίωμα να πάει στην ανώτατη εκπαίδευση. Που θα ήταν αδιανόητη για την Ελλάδα. Που τότε, την ίδια περίοδο, το 30% των παιδιών των αγροτών και των εργατών μπαίναν στα πανεπιστήμια. Αυτά τα παιδιά τώρα, που είναι στην κάτω ζώνη επαγγελματικά και κοινωνικά, είναι η προπομπή της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Όπου έλλειψη μόρφωσης, όπου έλλειψη εισοδήματος, όπου έλλειψη στοιχειωδών αντιλήψεων και αρχών, εκεί είναι η ακροδεξιοί. Τους καίρω από το χωριό μου. Είναι φαινόμενο αυτό. Ανοίξαμε, και πρέπει να το απομονώσουμε αυτό το φαινόμενο. Επειδή ανοίξαμε έτσι λοιπόν την πεντάλια με τον τρόπο που το κάνατε, θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτηση τον Χρυσόστομο τον Λουκά, ένα δημοσιογράφος που παρακολουθεί πολύ.